Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Πάλι μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Θα ευχαριστήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι βοηθάνε για να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα εδώ και 6 χρόνια τώρα, 6,5 χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που παρακολουθείτε, εκείνους που αγωνίζονται κατά κάποιο τρόπο για τα πάθη τους και για να διαδοθεί κάπως το Ευαγγέλιο όσο μπορούμε καλύτερα. Το σημερινό θέμα θα κινηθεί γύρω από τους εχθρούς του Ευαγγελίου, δηλαδή είναι σχετικό με το κατηγορητήριο που εξαπολύουν οι αντίχριστες δυνάμεις, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλες τις εποχές, εναντίον της αληθούς πίστεως, εναντίον της Ορθοδοξίας, ειδικότερα, όπως βλέπουμε πολεμάτη η Ορθοδοξία, ειδικότερα. Και μάλλον μπορούμε να πούμε ότι όλες οι δυνάμεις του πλανήτη, όλες οι άλλες χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο κάνει ένα άτυπο αντίχριστο συνδικάτο, ούτως ώστε να χτυπήσει την Ορθοδοξία. Και όπως είπε ο Κολοκοτρώνης, να μην ξεχνάμε τα λόγια του σοφού αυτού καπετάνιου της απελευθερώσεως του αγώνα του 21, πολεμάνε και χτυπάνε τις καρυδιές που έχουν καρύδια. Και αν το πάρουμε στο πνευματικό πεδίο, ο διάβολος την αλήθεια αντιστρατεύεται, το ψέμα το αφήνει ελεύθερο και μάλιστα όχι μόνο ελεύθερο, αλλά το προσπαθεί να το πολλαπλασιάσει και να το αυξήσει. Είναι μάχη του φωτός εναντίον του σκότους. Είναι η μάχη της ζωής εναντίον του θανάτου. Και χρειάζεται να ξέρουμε τις κατηγορίες αυτές εύσχημα σε κάθε εποχή που εξαπολύνουν εναντίον του χριστιανισμού και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε το κατά δύναμη. Να σοφιστούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και να καταλάβουμε ποιοι και πότε και πόσα έχουν κάνει εναντίον του χριστιανισμού. Και θα αναφέρουμε εδώ τρεις κυρίως πολέμιους του χριστιανισμού. Το φροϊδισμό, ο οποίος διδάσκει τη φιλιδονία, το μαρξισμό, ο οποίος διδάσκει τα αγαθά και είναι κατά κάποιο τρόπο η θεωρία της ύλης, του υλισμού, και ο δαίμονας της φιλοδοξίας που πολεμάει μέσα από τις δυνάμεις του πνεύματος, εντός εισαγωγικών του κακού, όπως είναι ο νιτσεϊσμός με τον υπεράνθρωπο, το θεό του νιτσεϊσμού, τον υπεράνθρωπο, ο οποίος είναι διψασμένος για δύναμη, όπως λέει, και τα επακόλουθα αυτού, το φασισμό και το χιτλερισμό. Αλλά υπάρχουν και ο δαρβινισμός, ο οποίος ιδιαιτέρως πολεμάει την ευαγγελική ρίση της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα, λέγοντας, παραποιώντας δηλαδή αυτό το λόγο και λέγοντας ότι ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη πυθικοειδών και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν σε χοντρικές γραμμές είναι που σήμερα θα ασχοληθούμε στο θέμα μας. Και τα λέμε αυτά διότι η ασιοδοσία που οδηγεί την νεολαία μας στην ασιοδοσία, συγγνώμη, το πνεύμα αυτό που οδηγεί την νεολαία μας στην ασιοδοσία δεν είναι άλλο από αυτό το πνεύμα της φιλιδονίας που προβάλλεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από τα έντυπα, αλλά και μέσα από τα πυρά του ιδεαλιστικού πεδίου, των φιλοσόφων δηλαδή, εντός εισαγωγικών φιλοσόφων, που είναι σκυλοφιλόσοφοι ή σκυλόσοφοι όπως έλεγαν οι αρχαίοι, οι οποίοι προβάλλουν το φροϊδισμό, ακόμα και στην επιστήμη μέσα έχουμε πάρα πολλούς φροϊδιστές, αν και η θεωρία του Φρόιντ έχει καταπέσει παταγωδώς, όπως και η θεωρία του Δαρβίνου. Και τώρα είδαμε τα αποτελέσματα της θεωρίας του Μάρξ, ότι δεν μπόρεσε η ανθρωπότητα να συμβαδίσει με τα πολιτικά και τα οικονομικά συστήματα αυτά. Και αυτές οι αντίθετες σκοτεινές αντίχριστες δυνάμεις πολεμούν άνισα την Εκκλησία, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο πιστός λαός θα νικήσει. Θα νικήσει ο Χριστός, διότι τα αρνία, λέει η Αποκάλυψη, είναι εκείνα τα οποία νικούν παραδόξως και όχι οι λύκοι, οι οποίοι έχουν πέσει οι σκοτεινές δυνάμεις του εχθρού για να μας διαλύσουν. Ας έχουμε θάρρος λοιπόν, διότι ήδη η μάχη έχει κριθεί, αγαπητοί φίλοι, για μας και είμαστε οι νικητές με τη μεριά του Χριστού. Νίκησε ο Χριστός και τα σάρωσε, νίκησε το Ευαγγέλιο, νίκησε ο Λόγος του
ο οποίος είναι τομότερος από ρομφαία και μάχερα κοφτερή. Αυτοί που ζουν για τη δόξα του Χριστού και έχουν πόθο σωτηρίας, αυτοί οι πιστοί ενωμένοι, κάτω από τη σκιά του Σταυρού, θα δώσουμε τη μάχη, διότι ο Αντίχριστος σήμερα ήρθε, όπως λένε, πολλή αντίχριση, γεγόνασε δηλαδή, και περιμένουμε και τον κορυφαίο Αντίχριστο, αλλά υπάρχουν και οι σημερινοί μικροί αντίχριστοι. Και μάλιστα θα έχουμε και σε λίγο μερικούς στη Βουλή. Θα το σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή αυτό, ότι μερικοί εχθροπατέρες, και ξέρετε για ποιους μιλάω, βρήσανε και τον ίδιο το πρόσωπο, το υπεροχότερο πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι ότι η Εκκλησία μας, ο Χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, είναι αποτυχημένο, λένε, χρεοκοπημένο το Ευαγγέλιο. Έχουμε ακούσει και εθνοπατέρες να το λένε αυτό, διότι μιλάει, λέει, για πνευματικά θέματα και όχι για κοινωνικά θέματα. Δήθεν ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει φάσμα, εύρος, να πιάσει την κοινωνία και όλες τις παραμέτρους. Δεν ασχολείται δηλαδή το Ευαγγέλιο, οι κατήγοροι λένε, με τα καυτά κοινωνικά προβλήματα. Πόσο λάθος κάνουν βέβαια, αλλά θα περάσουμε στη δεύτερη κατηγορία που εξαπολύουν, λάσπη εναντίον του χριστιανισμού. Και λέει αυτή η κατηγορία ότι το Ευαγγέλιο μιλάει για τα μέλλοντα και αδιαφορεί για τα παρόντα. Ότι δήθεν η Εκκλησία ασχολείται για τα μετά το θάνατο πράγματα και όχι για τα καυτά προβλήματα, τα οποία και βλέπουμε πόσες εκπομπές μέσα εκεί στηρίζονται. Μα τι κάνει, λέει, η Εκκλησία σήμερα για τα καυτά προβλήματα, ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος δεν έχει να... Και η τρίτη κατηγορία είναι ότι το Ευαγγέλιο όλο μιλάει για την ψυχή, την οποία δεν τη βλέπουμε, ούτε την πιάνουμε, ούτε την γευόμεθα, ούτε την ακούμε, λένε οι ληστές. Και έτσι μιλάει για καμιά φενάκι, για ένα πράγμα που δεν υπάρχει, για μια ουτοπία. Και αδιαφορεί για το συγκεκριμένο πράγμα, για το σώμα του ανθρώπου, το οποίο κατά κάποιο τρόπο περιφρονεί, υποτιμάει και δεν το λογαριάζει. Αυτές, με λίγα λόγια, είναι οι τρεις συγκεντρωτικά, έτσι τις κάναμε, οι τρεις κατηγορίες που εξαπολύουν εναντίον του χριστιανισμού. Ότι το Ευαγγέλιο, δηλαδή, μιλάει για πνευματικά θέματα και αδιαφορεί για τα κοινωνικά. Η δεύτερη κατηγορία, ότι μιλάει για τα μετά το θάνατο, τα επέκεινα, όπως λένε μερικοί, και όχι για τα παρόντα πράγματα. Για ψυχή δηλαδή, και για θάνατο και για ψυχή μας λες, λένε περισσότεροι εκεί πέρα, τα ακούνε. Τι είναι αυτά που ακούμε συνέχεια για το θάνατο, θα ακούμε και για την ψυχή? Μήπως είμαστε γέροι, λένε μερικοί. Και η τρίτη, όπως είπαμε, είναι η φιλοδοξία, η δίψα της δυνάμεως, η οποία πατρονάρεται κατά κάποιο τρόπο, έχει πατέρα τον Νίτσε, τον ηλιστή δολοφόνο του Θεού, ο οποίος μπορεί και να μας πει έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού, λυπηθείτε μας γιατί είμαστε ορφανοί. Ενώ αυτοί σκότωσαν τον Θεό, ζητάνε τώρα να τους λυπηθούμε. Όποιος κάποιος πατροκτόνος στο δικαστήριο που επικαλέστηκε, λέει το επιχείρημα ότι κύριε πρόεδρε, λυπηθείτε με, είμαι ορφανός. Ο ίδιος σκότωσε τον πατέρα του. Έτσι και οι νιτσεϊστές λοιπόν σκοτώνουν τον Θεό και βάζουν τη θέση τον υπεράνθρωπο και εκτρέφουν θεωρίες όπως ο φασισμός, οι οποίες δεν τις είχαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τέτοιες θεωρίες, αλλά ήρθαν εισαγόμενες από τη μεγάλη χωάνη των λαών, την Ευρώπη. Λοιπόν, εμείς θα απαντήσουμε σήμερα σε αυτές τις κατηγορίες, όσο χρόνο έχουμε στην εκπομπή μας, για να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά έχουν φοβερή άγνοια. Πρώτον, είναι αδύνατο να έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο και να λένε τέτοια πράγματα άνθρωποι. Εκείνοι που βρίσκονται μέσα στα καφενεία και παίζουν τάβλη, μεταξύ του ούζου και του τάβλη, εξαπολύουν τις χειρότερες βλαστήμιες και ύβρις εναντίον των θείων πραγμάτων, και έτσι φαίνεται, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όχι διαφωτιστές όπως θέλουν να παρουσιάζονται, αλλά είναι άνθρωποι απολωλώτες,
χαμένοι κατά το νου, δεν έχουν σοφιστεί από το Ευαγγέλιο, δεν έχουν τίποτε δουλέψει καθόλου τα θέματα τα πνευματικά. Και ενώ για όλα τα θέματα φροντίζουν και φέρνουν ειδικούς για άλλα θέματα που τους απασχολούν, για τα θέματα της πίστεως δεν καταφεύγουν στους ειδικούς, σε εκείνους που έχουν διαβάσει το Ευαγγέλιο, σε θεολόγους που γνωρίζουν τα πράγματα, σε ιερείς, σε αρχιερείς, σε βιβλία πνευματικά, σε πατέρες της Εκκλησίας, σε απλοποίηση της γλώσσας και διάβασμα του Ευαγγελίου στη Δημοτική. Αυτά δεν τους αφορούν καθόλου. Απλώς ξέρουν, σαν τυφλοπόντικες, σαν τυφλοσούρτι, αυτά που τους είπαν άλλοι άθεοι σε προηγούμενες γενναίες, που δεν σκέφτηκαν αν πραγματικά ήταν αλήθεια ή ψέματα όλα αυτά, αλλά κάθονται και τα αναμασάνε και τα παραλαμβάνουν, όπως είπαμε, στα καφενεία και οπουδήποτε αλλού, και σε σαλόνια τα ακούσε αυτά. Υπάρχουν πολλοί άθεοι υψηλών επιπέδων, έτσι, και μέσα, είπαμε, στη Βουλή υπάρχουν πρόσωπα, και μάλιστα τώρα θα δούμε πρόσωπο στη Βουλή το οποίο έχει γράψει εναντίον του Χριστού ολόκληρο βιβλίο και ύβρισε και οδοπάτησε την έννοια Χριστός. Λοιπόν, ενώ για όλα τα θέματα ψάχνει ο άνθρωπος, ο σύγχρονος και ο κατήγορος του Ευαγγελίου, να βρει έναν ειδικό άνθρωπο για να διορθώσει ή να κάνει μια δουλειά που χρειάζεται, όταν σπάσουν τα υδραυλικά του πάει στον υδραυλικό, τα ισολίνες πάει στον υδραυλικό, όταν αρρωστήσει ο ίδιος, βγάζει ένα σπυρί, πάει στον γιατρό και ρωτάει τι είναι αυτό, και δεν πάει στο καφενείο να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το σπυρί που έβγαλα, αλλά πάει στον γιατρό. Όταν έχει κάποια διαφορά με κάποιον άλλον, καταφεύγει στους δικηγόρους, στα δικαστήρια και ούτω καθεξής. Όταν όμως πρόκειται να μάθει τι έχει πει ο Θεός στους ανθρώπους, τι γράφει η Καινή Διαθήκη, που είναι ένα γράμμα του Θεού, μια διαθήκη του Θεού, ένα συμβόλαιο, ένας λόγος του Θεού που δεν παίρνεται πίσω αυτό το πράγμα. Είναι πάγια θέση του Θεού η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, εμείς όμως θα τους πούμε ότι η Αγία Γραφή, αγαπητοί, μιλάει και για θέματα κοινωνικά και για θέματα πνευματικά. Δίνει την προτεραιότητά της στα πνευματικά θέματα, αλλά σε δεύτερη θέση έρχονται και τα κοινωνικά. Ή μάλλον το ένα διαπλέκεται με το άλλο, διότι ιστορία και θρησκεία και πολιτική είναι πράγματα αλληλένδετα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ξεχωριστά την ιστορία ενός λαού και ξεχωριστά τη θρησκεία του και ξεχωριστά τη φιλοσοφία του. Όλα αυτά είναι το ίδιο γίγνεσθε, διότι ο άνθρωπος είναι πολύμορφος. Απλώς εμείς ξεχωρίζουμε τους τομείς ιστορία, θρησκεία κλπ. Αυτά όμως υπάρχουν πάντοτε από τη στιγμή που εμφανίζεται ο άνθρωπος συνδεδεμένα. Δηλαδή δεν μπορεί το ένα να φύγει από το άλλο. Λοιπόν, ο γιατρός, λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα από την ιατρική. Όταν δει κάποιον και έχει ρίγος και πυρετό, δεν του λέει βάλε δύο παλτάκια, δύο σακάκια και τρία πουλόβερ, αλλά προσπαθεί να βρει το λόγο, την αιτία της αρρώστιας, τη ρίζα της αιτίας, και με κάποια φάρμακα ή κάποιους άλλους τρόπους προσπαθεί να χτυπήσει εκεί. Το ίδιο και η Αγία Γραφή έχει μια ρίζα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, την οποία δεν μπορεί να τη δει ο άπειρος και ο απνευμάτιστος άνθρωπος, και δεν μπορεί να καταλάβει ότι η Αγία Γραφή δεν μιλάει μόνο για τα μέλλοντα πράγματα, αλλά μιλάει και για τα παρελθόντα και για τα παρόντα κυρίως. Το Ευαγγέλιο το ενδιαφέρει το παρόν, διότι αυτή η ζωή που έχουμε είναι μεγάλης αξίας, αυτό το σώμα που έχουμε είναι ανεκτιμήτου αξίας, και εκεί επικεντρώνεται ειδικά, και το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει το θέμα αυτό στη ρίζα του. Και η ρίζα του κοινωνικού θέματος δεν είναι, αγαπητοί αδελφοί, όπως το αντιμετωπίζει η Α και η Β πολιτική, αλλά οι πολιτικές πάνω σε αυτά που δεν στηρίζονται και δεν έχουν βάση τους λόγους του Ευαγγελίου, τους νόμους, τους πνευματικούς νόμους του Ευαγγελίου, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Γι' αυτό απέτυχε και ο Μαρξισμός. Διότι μίλησε για μια παράλογη ισότητα, μίλησε με υποκριτικό τρόπο για τα υλικά αγαθά και τη διανομή τους, και αν υποθέσουμε ότι πραγματικά ήθελε την ισότητα των αγαθών στους ανθρώπους, δεν θα το πετύχαινε ποτέ,
διότι ήρθε αντιμέτωπος με το Θεό και τις εντολές του. Δεν δέχτηκε ο μαρξισμός, ο άθεος μαρξισμός, δεν δέχτηκε την ύπαρξη του Θεού. Και όταν ρωτήσαν, λέει, το Λένιν στην πρώτη σύνοδο εκεί, την πρώτη συγκέντρωση που έγινε, συνέλευση, είπε, την πρώτη διεθνή, όπως τη λένε, τι είπε, όταν του κάναν την ερώτηση και για την ψυχή, τι θα πούμε, άρχηγε, τι είπε αυτός, αφήστε τα αυτά, δεν μας απασχολούν καθόλου εμάς. Εμάς απασχολεί, λέει, το τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι όποιος δεν λαμβάνει υπόψη του το Θεό θα καταποντιστεί. Ο αντιθέτως με τον μαρξισμό το Ευαγγέλιο θέλει να ενώσει την ανθρωπότητα, όχι να τη χωρίσει, να την ενώσει, αλλά αληθινά και στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα της ειρήνης και της αγάπης του αρχηγού της πίστεώς μας. Και εφόσον δεν το κάνει αυτό η κοινωνία, είναι οπωσδήποτε καταδικασμένες όλες οι άλλες προσπάθειες που δεν βασίζονται στο πρόσωπο του Χριστού να αποτύχουν. Γι' αυτό αποτυχαίνει ο μαρξισμός, γι' αυτό αποτυχαίνουν όλα τα προηγούμενα συστήματα, γι' αυτό θα αποτύχουν και όλα τα μελλοντικά συστήματα, αν δεν έχουν σαν βάση το πρόσωπο, σαν κέντρο το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ενώ το Σύνταγμα μας το επιβάλλει με το πρώτο του άρθρο και λέει: είμαστε οργισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και για την πίστη του Χριστού, την Αγία και της Πατρίδος, την ελευθερία επολέμησαν για να κάνουν αυτό το Σύνταγμα. Εντούτοις έρχονται τώρα και προδίδουν αυτό το ιδανικό και θέλουν να βγάλουν το πρώτο άρθρο από το Σύνταγμα, ώστε να μην φαίνεται ότι είμαστε λαός που στηριχτήκαμε επάνω στην πίστη του Χριστού, την Αγία και της Πατρίδος, την ελευθερία. Αλλά θα αποτύχουν και αυτοί οι εχθροί, όπως και οι προηγούμενοι, αγαπητοί φίλοι. Θα αποτύχουν, όπως απέτυχε ο Μουσολίνι, ο Χίτλερ, όλοι αυτοί οι επίδοξοι σημερινοί νεοεποχήτες, δήθεν ανθρωπιστές, οι οποίοι τους βλέπεις και είναι πάρα πολύ ευγενείς και σκίζονται και κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μέσα κατά βάθος έχουν σάπια τη ρίζα, διότι, όπως είπαμε, δεν ακουμπάνε στην πίστη του Χριστού, την Αγία και στα ιδανικά της πατρίδος. Όλες λοιπόν τις απολαύσεις, τις υλικές και τις πνευματικές, τις έχει ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο τακτοποιημένες στο μέτρο του ανθρώπου. Ο Θεός βλέπουμε ότι κατευθύνει ακόμα και το Θεό του Ισραήλ και συνδέεται με τον, από τα παλιά χρόνια με το Ισραήλ με μία ρίζα και λέει ότι εάν ακούσετε το λόγο μου θα φάτε το αγαθά της γης, εάν όμως με παρακούσετε θα σας φάει μάχαιρα δίστομος. Θα σας φάει το μαχαίρι αν δεν ακούσετε το λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το status mundus vivendis όλης της ανθρωπότητας. Όποτε η ανθρωπότητα, όποτε οι Ισραηλίτες παραδείγματος χάρη, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ξέφευγαν από το Θεό και πήγαιναν στα είδωλα, έπεφτε λεπίδι και επέθαιναν πολύ, φώνευονταν πολύ από μάχαιρα. Θα μου πείτε, αυτά είναι παλιά, και όμως η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται, γιατί η ιστορία κατά κάποιο τρόπο έχει μια επανάληψη, εφόσον ο νόμος αυτός του Θεού δεν καταρρύπτεται και δεν απορρίπτεται σε κάθε γενεά, είναι ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει ότι θα διδάσκετε τα παιδιά σας αυτά που σας λέω, δηλαδή θα είναι νόμοι αιώνιοι και ασάλευτοι. Δούλοι όλου του κόσμου, ελάτε να ενωθούμε και να επαναστατήσουμε, ήταν το σύνθημα του Μάρξ. Ηρίστο εμπαρόδο, και ο Φρόιτ και ο Μάρξ και ο Νίτσε ήταν και αυτοί Εβραίοι. Δηλαδή τι θα πει, ας πονηρευτούμε λιγάκι εδώ πέρα με την καλή πονηρία, δηλαδή ας ξυπνήσει το μυαλό μας ότι αυτοί που πολεμήσαν τον Χριστό ήταν περισσότερο οι Εβραίοι μέσα στην ιστορία. Να που και σήμερα, να μην πούμε για τον Αϊστάιν που ήταν και αυτός σιωνιστής κατά κάποιο τρόπο, άλλοι λένε ότι δεν ήταν, αλλά το πιθανότερο είναι να ήταν και ο Αϊστάιν σιωνιστής, αλλά σίγουρα ήταν ο Φρόιτ, ο Μάρξ και ο Νίτσε μέσα μοιημένοι στον αντιχριστιανισμό. Μοιημένοι στα βιβλία των τα Ταλμούδ, το τολερό Ιεσούα που υβρίζουν με το χειρότερο τρόπο τον Κύριό μας. Τότε, γιατί πού είναι η ουτοπία του μαρξισμού, ας δούμε. Πού είναι η ουτοπία του μαρξισμού. Ας δώσουμε λίγο σημασία σε αυτό. Η ουτοπία του μαρξισμού. Ο μαρξισμός λέει, επαναστατήστε εναντίον των αφεντικών, των πλουσίων.
πάρτε τους δια της βίας, ό,τι έχουν αυτοί, έναν Άγιοι σκοτώστε τους κιόλας. Όπως έκαναν και αυτοί στη Ρωσία, σκότωσαν εκείνους που ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Έκαναν και φόνο δηλαδή, ενώ καταστρατήγησαν πρώτη εντολή ουφωνεύσης. Αλλά ας πούμε ότι είναι μια επανάσταση και όπως η επανάσταση του 21, ας πούμε ότι έχει τα ίδια ελαφρυντικά, που δεν έχει βέβαια, διότι δεν ήταν απελευθερωτικός αγώνας, αλλά ας πούμε ότι ήταν απελευθερωτικός αγώνας, και ας μην βάλουμε το φόνο σε όλη την υπόθεση. Τι θα γινότανε? Θα γινότανε μια ανταλλαγή ιδιωτήτων. Θα καθόταν στους θρόνους και στις καρέκλες των κυρίων τους οι δούλοι. Ενώ οι κύριοι τους θα γινόντουσαν αυτοί οι δούλοι αυτή τη φορά. Και τι θα γινότανε? Ποιο το κέρδος και το όφελος για την ανθρωπότητα? Κάποιοι άλλοι θα έπαιρναν τις θέσεις κάποιων άλλων. Και ήταν βέβαια οι προτεργάτες του μαρξισμού, εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αυτό, να πάρουν τις θέσεις, να πάρουν τα ανάκτορα στη Ρωσία, να πάρουν τις θέσεις κλειδιά του κράτους, και το κατάφεραν. Μετά είδαμε ότι αδιαφόρησαν για τον κόσμο και τον άφησαν σε μια φοβερή και απερίγραπτη αθλειότητα, και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως ξέρουμε και από τον Σολτζενίτσιν, ο οποίος ξεσκέπασε πρώτος τα στρατόπεδα όπου βασάνιζαν, σκότωναν ανηλαιώς τους εχθρούς του καθεστώτος, και όλα αυτά βάφτηκαν με αίμα, ο μαρξισμός και η θεωρία του, διότι ακριβώς δεν είχε αυτό το λόγο που έχει μέσα ο Απόστολος Παύλος όταν λέει σε κάποιον που είχε ένα δούλο: «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ό,τι και αν σου έκανε ο δούλος αυτός, να τον δεχθείς τώρα σαν αδελφό σου. Μην ξεχνάς ότι και εσύ είσαι χριστιανός και ο δούλος σου είναι χριστιανός». Νομίζω είναι στον Ονίσιμο, θα το πούμε λίγο πιο κάτω, εκεί που του λέει ότι και εσύ, Ονίσιμε, να τον έχεις σαν πατέρα σου πλέον το αφεντικό σου, αλλά και εκείνος σας έχει σαν αδελφό του. Και ελκυώμαι εγώ, λέει, γι' αυτό, αν αγαπάς εμένα, ναι, τον Παύλο, πάσχω για τον Χριστό, θα κάνεις ακριβώς αυτό. Επομένως, ο χριστιανισμός δεν χρειαζόταν συμπλήρωμα τον μαρξισμό, απλώς χρειαζόταν μια κοινωνική, σωστή κοινωνική εφαρμογή. Να είναι δηλαδή αδέρφια, και τότε δεν θα υπήρχε δουλεία. Αν όλοι οι άνθρωποι, οι πιστοί, είμαστε αδελφοί εν Χριστώ, ίσοι, είναι δυνατόν εγώ να θεωρήσω τον άλλο δούλο ή ο άλλος να με θεωρήσει εμένα δούλο? Δεν υπήρχε δηλαδή πρόβλημα αγνίας της ανθρωπότητας πάνω στο θέμα της δουλείας. Υπήρχε όμως κακή εφαρμογή ή μη εφαρμογή του νόμου του Ευαγγελίου για την αδελφότητα μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο, αντί για να πάρει συνθήματα τι έκανε, έκανε αδελφό το δούλο και τον Κύριο. Τους έβαλε σε μια οικογένεια, τους έβαλε σε μια εκκλησία, και αυτό, με αυτό δείχνει την επιτυχία του Ευαγγελίου, και γι' αυτό καταργήθηκε άλλωστε η δουλεία μέσω του χριστιανικού ιδεώδους, καταργήθηκε σιγά σιγά τον 3ο αιώνα από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να θεωρείται πολύ μεγάλος Άγιος ο Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, διότι κατέργησε τη δουλεία διανόμου, λέγοντας ότι όλοι μπορούν να θρησκεύονται και κανένας δεν μπορεί να σκοτώνει πλέον το δούλο του ή να τον αγοράζει. Στο Φιλίμωνα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει: «Σου έκανε πολλά αυτός ο δούλος σου. Αυτός όμως που ήταν κάποτε άπιστος, τώρα έγινε πιστός. Όταν κάποτε ήταν εχθρός σου, τώρα να τον δεχτείς σαν αδελφό σου. Διότι αυτός τώρα είναι παιδί μου, τον έχω νουθετήσει εγώ εν Χριστώ, τον έχω γεννήσει πνευματικά, είχε πνευματικά παιδιά. Όπως είναι τα σαρκικά παιδιά, υπάρχουν και τα πνευματικά παιδιά, όπως ξέρετε». Και έτσι ο χριστιανισμός φαίνεται πάλι το φως του κόσμου και αποδεικνύει ότι είναι το φως του κόσμου, εάν τον μελετήσει κανείς και τον καταλάβει τον χριστιανισμό σωστά. Από όλα αυτά που αναφέραμε, αγαπητοί φίλοι, και πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάνω σε αυτά, το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι οι εχθροί που εκτοξεύουν αυτή την κατηγορία εναντίον του χριστιανισμού αδικούν τον εαυτό τους και βρίσκονται σε πλάνη όσον αφορά, διότι δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό λένε αυτά που λένε, διότι αυτά που λένε είναι αντίθετα από την αλήθεια και την πραγματικότητα. Διότι η διδασκαλία της Αγίας Γραφής μιλάει και για τα πνευματικά και για τα
κοινωνικά, κηρύττει την πίστη, την αγάπη για τα κοινωνικά και τη γνώση για τα μεταφυσικά πράγματα, τα μετά θάνατον. Και όταν γίνουμε όλοι παιδιά του Θεού, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας και δεν θα χρειαζόταν ούτε ο μαρξισμός, ούτε ο φρόιδισμός, ούτε ο χιτλερισμός, ούτε οποιοδήποτε άλλο σεισμός. Θα ήταν αρκετό λοιπόν η εφαρμογή του Ευαγγελίου να φέρει τελειότητα και ειρήνη στην ανθρωπότητα και να μην υπάρχουν σε αυτές οι κοινωνικές πληγές σήμερα που άλλοι τρώνε και πάνε από το φαγητό, από το πολύ φαγητό και άλλοι δεν έχουν μια πατάτα βραστή να φάνε να κορέσουν την πείνα τους. Και κάποιος φίλος, παλιότερα θυμάμαι, μου λέει, όλα για την αιώνια ζωή μιλάτε εσείς οι χριστιανοί. Τι λέω, τι ξέρεις για την αιώνια ζωή. Μου λέει, να, η αιώνια ζωή είναι εκείνο που αρχίζει μετά το θάνατο. Λέω, λάθος κάνεις. Πού το έχεις διαβάσει αυτό όλο, το έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέει, βεβαίως λέει. Για δείξε μου, πού λέει το Ευαγγέλιο ότι η αιώνια ζωή αρχίζει μετά το θάνατο. Μου λέει, αυτό το ξέρουν όλοι, λέει, μην το αμφισβητείς κλπ. Του λέω, το αμφισβητώ γιατί είναι ψέμα. Τι λέει το Ευαγγέλιο, η αιώνια ζωή αρχίζει πότε. Εδώ, σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει αιώνια ζωή. Αυτό είναι μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι η αιώνια ζωή είναι μεταθάνατο. Μόνο μεταθάνατο είναι αιώνια ζωή. Αλλά είναι χειροπιαστή η αιώνια ζωή και μπορεί να την απολαύσει κανένας την αιώνια ζωή από εδώ, από αυτή τη ζωή. Και δεν θα αναφέρουμε πολλά, αλλά από την Καινή Διαθήκη θα αναφέρουμε εκεί που ξεκαθαρίζεται αυτό το θέμα, φτάνει να θυμηθούμε ότι τον ορισμό που δίνει ο Κύριος στην προσευχή του στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, αυτή εστίν η αιώνια ζωή είναι αγιγνώσκουση σε το μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλαν Ιησού Χριστό. Δηλαδή, η αιώνια ζωή τι είναι και πότε αρχίζει, από τότε που συνειδητοποιούμε ότι λατρεύουμε και πιστεύουμε το Θεό Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, την Αγία Τριάδα, από τη σύνδεσή μας, την πίστη μας και την εφαρμογή των εντολών του Θεού, αρχίζει για μας εδώ η πρώτη Ανάσταση, αρχίζει η αιώνια ζωή. Έχουμε ήδη μπει μέσα στην αιώνια ζωή, από αυτή τη ζωή. Και δεν περιμένουν να πεθάνουμε για να μπούμε στην αιώνια ζωή, όπως πολλοί πιστεύουν. Η πρώτη Ανάσταση μας λέει η Αποκάλυψη, ποια είναι. Εκείνος που ήρθε από το θάνατο στη ζωή, όπως λέει για τον Άσωτο. Ο πατέρας τι λέει για τον Άσωτο όταν έρχεται, νεκρός ήταν και έζησε. Δηλαδή αναστήθηκε. Αφού ήταν νεκρός και έζησε, αναστήθηκε. Πώς αναστήθηκε. Με το γεγονός ότι να καταλάβει ότι αδίκησε τον πατέρα του, ότι παράκουσε τον πατέρα του, ότι έφυγε από τον πατέρα του και είναι μέσα στο θάνατο. Και όταν πάει και ζητάει συγγνώμη τον πατέρα του και συνδέεται πάλι με τον πατέρα του, αυτό το λέει αιώνια ζωή. Μπαίνει μέσα στη ζωή, λέει. Συγγνώμη. Τι άλλο λέει το Ευαγγέλιο πάνω σε αυτό. Λέει ότι τα χρόνια της ζωής μας είναι 70. Κάπου στη Σοφία Σιράχ νομίζω το λέει. 70 είναι τα χρόνια μας. Και αν έχεις ιερή κράση γίνονται 80 και τα περισσότερα είναι κόπος, λέει, και πόνος. Αυτή η μικρή ζωή όμως, των 70 χρόνων κατά μέσο όρο, είναι μια αληθινή ευκαιρία για τον άνθρωπο να συνδεθεί με τον Θεό και όχι εκείνο που λένε οι ληστές φάγομεν, πίωμεν, αύριο αποθνίσκομεν, αλλά προσοχή, μη χάσουμε από αυτή τη ζωή την αληθινή ζωή του Θεού, τη σύνδεσή μας δηλαδή με τον Θεό, διότι θα πεθάνουμε και το δεύτερο, τον τελεσίδικο θάνατο, που είναι ο θάνατος της κρίσεως, όταν πια ο Θεός μας έχει απορρίψει. Και ας πούμε εδώ ένα κάτι για τα παιδιά που συνήθως λέμε κάτι, να το θυμώνται, ότι ένα καράβι λέει ήταν μέσα στην τρικυμία. Ζητούσε βοήθεια και δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να σωθεί. Σιγά σιγά λοιπόν βούλιαζε. Στα παλιά χρόνια λοιπόν που δεν ήταν τόσο μεγάλα τα καράβια και τα μέσα, τι έκαναν, προσπάθησαν να ανάψουν ένα φανάρι όταν πέρασε από δίπλα του σε ένα άλλο σκάφος μες τη νύχτα για να τους δουν.
και άρχισε να είχαν ακουτεί σπίρτα και άρχισαν να ανάβουν τα σπίρτα και λέει ο καπετάνιος μας έμεινε μόνο ένα σπίρτο, τα χαλάσαν τα άλλα μέσα στη θύελα, κάναν όμως ένα κύκλο να προστατεύσουν το ένα σπίρτο που έμεινε. Λέει αν χαθεί και αυτό το σπίρτο έχουμε χαθεί όλοι, 200 άνθρωποι. Από ένα σπίρτο κρεμάστηκαν λοιπόν 200 άτομα. Δόξα τω Θεώ όμως το σπίρτο αυτό άναψε, κρατήσαν την αναπνοή τους όλοι εκεί γύρω και ανάψανε το μοναδικό λιχνάρι που είχαν τότε, τη λάμπα αυτή θιέλης που λέμε, την έβαλα στο κατάρτι και τους είδε το καράβι το άλλο και τους έσωσε την τελευταία στιγμή ενώ το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Αυτό το σπίρτο λοιπόν όμως είναι η σωτηρία 200 ανθρώπων. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι αυτό το σπίρτο είναι το φως που πρέπει να έχουμε, το λίγο, το απαραίτητο φως για να καταλάβουμε σε αυτή τη ζωή ότι η σωτηρία μας είναι ο Χριστός. Ας έρθουν λοιπόν οι κατήγοροι που λένε ότι μια ζωή που έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε και τι θα καζαντήσουμε, για να δούμε αυτή τη ζωή μας την έχει δώσει ο Θεός για κάποιο πολύ σπουδαίο σκοπό ή την έχουμε έτσι για να περνάει ευχάριστα ή δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει να περνάει μόνο. Όχι. Από αυτή τη ζωή εξασφαλίζουμε την λύτρωσή μας. Από αυτή την ζωή εξασφαλίζεται ο αραβώνας με το Πνεύμα το Άγιο και η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Από αυτή τη ζωή θα πάρουμε το εισιτήριο και θα το θεωρήσουμε για να πάμε στην αιωνιότητα, το οποίο θα μας δώσει την περιουσία του μέλλοντος. Πολλά θα είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό και επιχειρήματα για το ότι το Ευαγγέλιο δεν μιλάει μόνο για την παρούσα ζωή και ούτε μόνο για τη μελλοντική ζωή, αλλά μιλάει και για τις δύο και προτεραιότητα δίνει σε αυτή τη ζωή, εδώ που τα λέμε, δίνει προτεραιότητα το Ευαγγέλιο σε αυτή τη ζωή. Μη σας φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι μιλώντας για την αιώνια ζωή μας τονίζει την αξία της αιώνιας ζωής με την αξία που έχει αυτή η λίγη, η μικρή ζωή που έχουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, γιατί όντως είναι έτσι. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι, διότι περνάει η ώρα. Λέει το Ευαγγέλιο μιλάει για την ψυχή και όχι για το σώμα. Αυτή είναι η... οι υλιστές, ότι πρώτα πρώτα δεν γνωρίζουν ότι άλλο σώμα και άλλο πνεύμα, άλλο σώμα και άλλο σάρκα. Όταν λέει το Ευαγγέλιο για σάρκα, εννοεί το αντίχριστο φρόνημα της αντίχριστης δυνάμεις, το κακό δηλαδή, αυτό που υπάρχει σφινωμένο στην προβατορική μας φύση. Αυτό είναι η σάρκα, γι' αυτό λέει σάρξ, δεν πρόκειται να κληρονομήσει την αιωνιότητα ο Απόστολος Παύλος. Σάρκα και αίμα λέει δεν σας έφτιαξε. Ή στον Πέτρο λέει ο Κύριος αυτό δεν στο έδωσε η σάρκα και το αίμα. Δηλαδή η ζωή αυτή, από αυτή τη ζωή δεν το πήρες. Το πήρες από τον Πατέρα, το πήρες από μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη, αυτό που είπες ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος και εκθιάστηκε από τον Χριστό. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος μιλάει τη μάχη μεταξύ σαρκός και πνεύματος. Όχι όμως πως το σώμα το καταδικάζει η πίστη μας και το Ευαγγέλιο. Το θεωρεί και το σώμα πολύ σπουδαίο πράγμα. Αφού πρόκειται για ανάσταση σωμάτων και όχι για ανάσταση πνευμάτων όπως λένε οι Ιαχωβάδες, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιαχωβά, λεγόμενοι μάρτυρες, διότι τι θα μπορούσαμε να πούμε. Ότι εκείνοι οι οποίοι δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία στο σώμα θεώρηθηκαν σαν αιρετικοί. Ακόμα και για μας οι βουδιστές που δεν δίνουν σημασία στο σώμα και οι πλατωνιστές οι οποίοι είπαν ότι είναι εχθρός της ψυχής στο σώμα είναι αιρετικοί. Εμείς ο χριστιανισμός τι λέει. Το σώμα είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα είναι πράγμα ιερό. Τα μέλη του σώματός μου θα κάνω πόρνης μέλη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δεν λέει και αλλού ότι είμαστε σώμα Χριστού? Ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και το σώμα είναι η πιστή?
οι αληθινοί χριστιανοί, οι πραγματικοί αγωνιζόμενοι χριστιανοί. Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί ότι ο καθένας είναι ένα μέρος του σώματος του Χριστού. Ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Έστω μικρό, πάντως μέλος του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού λοιπόν είναι το σώμα του Χριστού. Επομένως είναι δυνατόν το σώμα του Χριστού να είναι σώμα το οποίο προορίζεται για να πεθάνει, να φθαρεί ή να γίνει, να γίνει συμφιές με την πορνεία? Σε καμία περίπτωση. Όπως λοιπόν το άχαρτο και αμόλυντο σώμα του Κυρίου μας δεν επιδέχεται, είναι άμωμο, όπως ο αμνός που έλεγε να είναι άμωμο στην Παλαιά Διαθήκη, ο συμβολισμός του Πάσχα, και ο άμωμος αμνός δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ακριβώς έτσι, αφού είμαστε και εμείς μέλη, πρέπει να είμαστε άμωμοι και καθαροί και άγιοι. Αυτό είναι το ιδανικό. Βέβαια, στα ανθρώπινα μέτρα δεν είναι δυνατόν να γίνει κατά απόλυτη έννοια. Ακόμα και οι άγιοι είναι αμαρτωλοί, λένε, είμαστε αμαρτωλοί, και όντως. Αλλά με τη δύναμη του Θεού, τα δύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό, εξαγιάζεται η Εκκλησία. Το σώμα της Εκκλησίας είναι πάντοτε άγιο και άμωμο. Επομένως, να πως ο χριστιανισμός δεν απαξιεί το σώμα του ανθρώπου, όπως οι ανατολικές θρησκείες και ο πλατωνισμός, του αντίον το εξαγιάζει, το κάνει συμφιές με το σώμα του Χριστού και το φέρνει στη θέωση, κατά χάριν θέωση, όταν κρίνει ο Θεός ότι ήρθαν οι κατάλληλες συνθήκες για το ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός πέθανε και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Και είναι λάθος αυτό που λένε μερικοί, ότι υπάρχει ανάσταση πνεύματος, αναστέθηκε το πνεύμα. Το πνεύμα δεν ανασταίνεται, γιατί δεν πεθαίνει ποτέ. Ούτε το πνεύμα του ανθρώπου πεθαίνει, ούτε το πνεύμα του Θεού πεθαίνει, κατά κύριο λόγο. Επομένως, το θνητό στοιχείο είναι που ανασταίνεται από τον άνθρωπο, και αυτό είναι το σώμα. Αφού ο Κύριος λοιπόν εθέωσε το σώμα του ανθρώπου και το πήγε στα δεξιά του Πατρός, φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή δίνει η Εκκλησία μας και το Ευαγγέλιο μας στο σώμα αυτό που έχουμε. Ήρθε ο Κύριος και για να αναστήσει το σώμα μας, να μας διδάξει την αλήθεια, να γίνουμε φως του κόσμου, να γίνουμε το άλας της γης, αλλά και να μας λαμπρύνει, να μας φωτίσει, να μας θεώσει και τα σώματά μας. Όποτε εκείνος κρίνει, και όποια σώματα κρίνει, ότι είναι ικανά και τέλεια προς αυτό το σκοπό. Εκείνος είναι που δίνει τη θέωση του ανθρώπου, που ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός. Και αυτό φτάνει να αποστομώσει όλους τους επικριτές, εκείνους που λένε ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο της δαρβινικής θεωρίας και ότι είναι εξέλιξη του ζώου, διότι ο άνθρωπος δεν παρεσυνευλήθη της κτίνηση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής, λέει. Δηλαδή, δεν κατάλαβε τη μεγάλη αξία που έδωσε ο Θεός στο σώμα. Γιατί? Κατά την Αγία Γραφή, αν θυμηθείτε στη Γένεση, αγαπητοί φίλοι και Χριστό αδερφοί, μας λέει ότι ο Κύριος, ο Θεός, έκανε με το Λόγο, δια του Λόγου Του. Δια του Λόγου έκανε τα πάντα. Εμίλησε δηλαδή και έγιναν. Το σώμα όμως του ανθρώπου δεν έγινε όπως έγιναν όλα τα άλλα κτίσματα, διαβοής, ας το πούμε έτσι, ή διαφωνής του Θεού, ή όπως ο Θεός ξέρει πως είναι αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, και ανθρωποπαθώς το λέμε έτσι, αλλά λέει ιδιαιτέρως έσκυψε και πήρε το χώμα της γης, το έπλασε σε πυλό, το φύσηξε και έγινε άνθρωπος, εις ψυχήν ζώσαν. Άρα ο άνθρωπος λοιπόν έχει ένα μεγάλο προορισμό πάνω στη γη. Δεν είναι ένα κτίνος όπως θέλουν να τον δείξουν οι μαρξιστέ ή οι φροϊδιστέ ή οι νιτσέικοι, αλλά είναι ένα υπέροχο κατασκεύασμα του Θεού. Αυτό το κτίσμα που λέγεται άνθρωπος είναι κατά τη υλατωμένων της αγγέλης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εκείνοι που περιφρόνησαν το ανθρώπινο σώμα ή το εξαχρίωσαν, όπως ήταν οι Νικολαίτες στην πρώτη εκκλησία που γράφει και αποκάλυψε ότι αυτοί ήταν αιρετικοί και τους ξέκοψε. Μην ξεχνάμε ότι ευνουχίστηκε ο
ένας πατέρας της Εκκλησίας μας και αφορέστηκε μόνο και μόνο γι' αυτό. Διότι ευνουχίστηκε. Διότι νόμισε ότι μπορεί να αφαιρέσει τμήματα από το σώμα του. Λοιπόν, όλα αυτά μας δείχνουν ότι το σώμα του ανθρώπου είναι δημιουργημένο από το Θεό, είναι το ενδιέτημα και η κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Ο Οριγένης λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος αφορίστηκε από την Εκκλησία για αυτό το λόγο. Και για τη μετασάρκωση βέβαια, που έπεσε και σε αυτό το σφάλμα της μετασαρκώσεως της δυτικής αυτής θεωρίας, την οποία δεν δέχεται ο χριστιανισμός και έχουμε πει πολλά γι' αυτό σε άλλες εκπομπές. Με μία διατύπωση λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κατοικία της Αγίας Τριάδος το σώμα του ανθρώπου. Και αν ρωτήσει κανείς ποιος είναι ο λαμπρότερος και ο ιερότερος και ο σπουδαιότερος ναός όλου του κόσμου, μην πείτε η Αγία Σοφία, μην πείτε ότι είναι ο Άγιος Παύλος στη Ρώμη, ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη ή ο Άγιος Παύλος του Λονδίνου ή οποιαδήποτε άλλη εκκλησία, αλλά υπεροχότερα από όλες αυτές τις εκκλησίες που είναι φτιαγμένες από χώμα είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός μεν φτιαγμένος από χώμα, αλλά έχει μέσα του κατοικεί η ψυχή, η ζώσα, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο αυτό, αλλά το σώμα του ανθρώπου είναι ανώτερο και από όλο το υλικό σύμπαν. Από όλο το υλικό σύμπαν είναι πολυτιμότερο το σώμα του ανθρώπου. Πόσο μάλλον το πνεύμα, γιατί ο Κύριος μας λέει εκεί ότι η ψυχή είναι πολυτιμότερη οπωσδήποτε και πολυτιμότερη και από το σώμα και ή μάλλον ας μην συγκρίνουμε ψυχή και σώμα, αλλά συγκρίνουμε την ψυχή με όλο τον κόσμο που μας λέει ο Κύριος για να μένουμε στα λόγια του Ευαγγελίου που λέει τι θα δώσει κανείς άμα χάσει την ψυχή του. Τι μπορεί να δώσει για να την πάρει πίσω. Όλο τον κόσμο να δώσει δεν την παίρνει πίσω την ψυχή του. Έτσι. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει προειδοποιήσει ότι είμεθα μέλη του Χριστού και έτσι απορρίπτεται η κατηγορία και αυτή η κατηγορία την οποία εκτοξεύουν οι κατήγοροι του χριστιανισμού, οι άθεοι, οι μαρξιστές, οι πανσεξουαλιστές. Και εδώ θα έπρεπε να κάνω μια εκπομπή για το πώς προσπαθούν να ρίξουν με το ζόρι τα νιάτα όσο μπορούν από την παιδική ηλικία ήδη στη φιλιδονία, στο σεξισμό. Τι τρομακτικές προσπάθειες δεν κάνει σήμερα ο σατανάς και οι σατανικοί άνθρωποι για να κάνουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν και ο φροϊδισμός και ο μαρξισμός και ο νιτσεϊσμός, ο οποίος είναι η φιλοδοξία, η φιλαρχία, όλα αυτά τα δαιμόνια που μπορεί να περιγράψει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι μέσα εκεί, μέσα στη φιλοδοξία, στον νιτσεϊσμό, στη δίψα της δυνάμεως. Και τι γίνεται, ο ένας πατάει τον άλλον για να βγει ένας υπεράνθρωπος, έχει λιώσει όλους τους υπόλοιπους από κάτω, για να τους έχει ποδοπατήσει, να τους έχει ξεζουμίσει, να τους έχει τελειώσει. Ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου. Τι το όφελος λοιπόν να βγεις νικητής και να έχεις συντρίψει όλους τους άλλους και να μην έχεις κανέναν πια να διοικήσεις. Πάλι και εκεί είναι ο σατανάς που πίσω από το κάθε μυαλό αυτό κάθεται και διδάσκει. Και να πούμε δύο λόγια για τον Νικολαϊτισμό, ότι εμφανίστηκε τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και ο Κύριος μέσα στην Αποκάλυψη καταδικάζει την καταχρήση του σώματος. Αυτοί τι κάνανε. Είχανε δύο εκκλησίες, μία επάνω που κάνανε λειτουργίες και πίστευαν στον Χριστό υποτίθεται και κάτω που κάνανε όργια. Παραχρήστε λέει τη σαρκή. Η θεωρία τους να συγχαθείς την ειδονή μέσω της ειδονής και να πας στο Θεό. Ουτοπία, ηλιθιώτης, σατανισμός και οτιδήποτε άλλο. Τον Νικολαϊτισμό και κάποιο σύγχρονο σήμερα πήγαινε να βιώσει τον Νικολαϊτισμό, καθηγητής κιόλας, και έλαβε τη σωστή απάντηση από τον Αγιορείτη Διονυσιάτη, που αποκάλυψε ότι πραγματικά
και αυτός είναι Νικολαίτης. Δηλαδή, με την πορνεία να συγκρατήσει με τον κόσμο για να πάει στην Εκκλησία. Αν είναι δυνατόν το ένα να συνυπάρχει με το άλλο. Όπως είπαμε, ο Χριστός μας θέλει αγίους και αμόμους. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμα, αγαπητοί φίλοι, αλλά τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας και θα πρέπει εδώ να σταματήσουμε όπου θα επανέλθουμε, γιατί αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σπουδαία και πρέπει κανείς να τα γνωρίζει, γιατί υφίσταται πόλεμο από δημοσιογράφους που παρουσιάζονται σαν ερμηνευτές του Ευαγγελίου στις τηλεοράσεις και κηρύττουν και σπέρνουν νικολαϊτισμό, μαρξισμό, φιλιδονία και οτιδήποτε άλλο εκτός από το... και φέρνουν δήθεν κάποιους ανθρώπους του χριστιανικού λόγου, τους οποίους όχι αποστομώνουν, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν, δεν τους αφήνουν να πούν δύο πράγματα, παρακούν τηλεφωνήματα από κάποιους τρελούς που παίρνουν τηλέφωνα απ' έξω και δίνουν βάση στα λόγια τους κλπ. Και γίνεται ένα πράγμα φοβερό, θα το έχετε ζήσει. Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολλές φορές παρακολουθώντας εκπομπές από την τηλεόραση αυτού του είδους. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την αλήθεια, τι είναι το Ευαγγέλιο και πώς ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες ανάγκες εις πείσμα των κατηγόρων του και όλων εκείνων οι οποίοι το πολεμούν, είτε υπογείως, είτε με τα έντυπά τους, είτε με τις εκπομπές τους, είτε με τις θεωρίες τους. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Την άλλη φορά θα έχουμε πάλι ένα θέμα της Ορθοδοξίας, προς δόξαν Θεού. Εάν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε εν Κυρίω.